Αύριο Σάββατο είναι η Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού. Επ' ευκαιρίας της ημέρας, οι αδελφές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού του Παραρτήματος Άργος θα μοιράζουν φαγητό στους οικονομικούς μετανάστες, ενώ έχει προγραμματιστεί και εκδήλωση για τη Δευτέρα. Φέτος επικεντρώνουμε την προσοχή μας, γιατί κάθε χρόνο έχουμε και ένα θέμα διαφορετικό, στην αστικοποίηση του πληθυσμού της γης. Αυτή τη στιγμή το 50% του πληθυσμού της γης ζει στις πόλεις και κυρίως στις μεγάλες. Εις δε τις αναπτυσσόμενες χώρες το 95% της αύξησης του πληθυσμού γίνεται πάλι μέσα στις πόλεις. Δηλαδή μέσα σε 20 χρόνια το 70 με 80% του πληθυσμού της γης θα ζει στις πόλεις. Ο Ερυθρός Σταυρός έχει εντοπίσει ότι αυτό θα δημιουργήσει ένα τεράστιο πρόβλημα υποβαθμισμένων συνοικιών στις πόλεις. Δηλαδή συνοικίες που θα ζουν φτωχοί άνθρωποι μέσα σε παράγκες. Και γι' αυτό προσπαθούμε και στέλνουμε το μήνυμα να μπορέσουμε να ανατρέψουμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας αυτό το πρόβλημα και να βοηθήσουμε όσο μπορούμε αυτούς τους ανθρώπους. Το σύνθημα μας παραμένει το ίδιο, ο κόσμος μας, η δράση σου, και με αυτό αγωνιζόμαστε και καλούμε όλους τους συμπολίτες μας να βοηθούν τον Ερυθρό Σταυρό, ιδίως αυτές τις δύσκολες μέρες που περνάμε. Ο Ερυθρός Σταυρός πρέπει να είναι ακόμα πιο δυνατός και βασίζεται στη δύναμη του κόσμου, στη δύναμη όλων ημών. Τώρα, εκτός από το σύνθημα και τη δράση, έχουμε και την επέτειο, γιορτάζουμε και την επέτειο. Η γιορτή θα γίνει τη Δευτέρα στις 10 Μαΐου στις 7 το βράδυ στο Σύλλογο Αργίων ο Δαναός και θα αναφερόμαστε στην Παγκόσμια Μέρα αναλύοντας όλα αυτά τα προβλήματα που προκαλεί η αστικοποίηση, δηλαδή η βία, η κοινωνική έκρηξη, η αναταραχή, η φτώχεια και η πείνα. Θα τα αναλύσουμε όλα αυτά και θα αναλύσουμε τον τρόπο δράσης μας. Στη συνέχεια, επειδή είχαμε και πρόσφατα θάνατο μέλους μας, θα αναφερθούμε σε τεθνεότα μέλη του τμήματός μας και θα κάνουμε ένα φιλολογικό μνημόσυνο, επί τη ευκαιρία, σε αυτά τα άτομα τα οποία, αφού δεν μπορούμε να τα αγκαλιάσουμε με τα χέρια, θα τα αγκαλιάσουμε με τη μνήμη. Στην πράξη, ανήμερα της γιορτής, δηλαδή αύριο Σάββατο, το πρωί οι εθελόντριες αδερφές του τμήματος θα μοιράσουν έτοιμα τρόφιμα τα οποία ετοιμάζουν αυτή τη στιγμή στους άνεργους μετανάστες που βρίσκονται στα σημεία αναμονής εργασίας, ξεκινώντας από το χώρο του στον Άγιο Βασίλειο απέναντι. Αυτό το κάνουμε κάθε χρόνο, το έχει το τμήμα μας τάξει σκοπό του και προσπαθούμε και άλλες μέρες να το κάνουμε και νομίζω ότι με όλα αυτά θα τραβήξουμε την προσοχή του κόσμου για να μας βοηθήσει να συνεχίσουμε τη δράση μας. Τελειώνοντας, ήθελα να υπενθυμίσω ότι πρώτο το τμήμα του Άργους ανταποκρίθηκε στην έκκληση του κράτους για τη δημιουργία εμβολιαστικών κέντρων κατά της νέας γρίπης. Δηλαδή μόνο το τμήμα του Άργους σχημάτισε 10 εμβολιαστικά κέντρα σε όλη την επαρχία Άργους. Το ότι δεν χρειάστηκαν είναι θέμα τύχης και μακάρι να μην χρειαστούν καθόλου. Αλλά θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εθελοντές μας που στην έκκληση μας φέτος έδειξαν στην πράξη ότι είναι πραγματικοί ερυθροσταυρίτες.